Στα δύο έχει χωριστεί η διοίκηση του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών για το θέμα της διαφαινόμενης έξωσης από το κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίστηκε στα δύο με την πλειοψηφία, ωστόσο να ζητά την ανάκληση της αρχικής απόφασης που συνενούσε στην έξωση από το κτίριο. Πάμε να δούμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Σέντερ, ο πρόεδρος της Στέγης, Βαγγέλης Καμπουρίδης. Έχουμε πάρει μια απόφαση, αυτή η ιστορία είναι αρκετούς μήνες τώρα. Πριν έχει βγει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε καταθέσει την απόφασή μας, η οποία είναι αποδοχή αυτού που μας πρότεινε ο Μητροπολίτης. Και από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν το καταλαβαίνουν. Δεν έχει και νόημα. Δεν ξέρω τι νόημα έχει. Η απόφαση του ΔΣ λέει ότι αποδέχεστε την αλλαγή χώρου από την πλευρά της, αυτό το οποίο προτάθηκε από την πλευρά της Μητροπόλεως. Και... Βεβαίως. Ωραία. Με κάποιες παρατηρήσεις. Αυτά που θέλαμε, δηλαδή ότι θέλει κάποιες εργασίες τις οποίες βάλαμε, ότι θέλουμε ένα συμβόλαιο κάποιων χρόνων. Αυτά. Ωραία. Έχει τώρα, γίνει αποδοχή. Έχει γίνει αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες από μερίδα ανθρώπων αλλάζει την απόφαση του ΔΣ ή τη σκέψη. Πάμε αυτού και από την αρχή, δηλαδή. Ή όχι. Κατά την άποψή μου, όχι. Δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση του ΔΣ αυτό. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχουμε αποδεχτεί αυτό που έγινε. Και από την άλλη, και λογικά ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε. Αυτά που προτείνουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι το περιφέρουν αυτό το έγγραφο. Έτσι. Δεν είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι του Μητροπολίτη. Μάλιστα. Το ρώτησε κανείς. Μάλιστα. Εμείς πήγαμε, εγώ τους είχα καλέσει όλους από το ΔΣ να έρθουν. Αρνήθηκαν αυτοί που τώρα περιφέρουν χαρτιά. Έτσι. Δεν ήρθανε. Δεν ήρθανε στην διαπραγμάτευση που κάναμε με τον Μητροπολίτη. Στη διαπραγμάτευση αυτή λοιπόν τέθηκαν τα έργα. Μας είπε ο άνθρωπος τι θέλει. Θέλει να κάνει ανακαίνιση στο κτίριο Ολυμπή για να το κάνει μουσείο. Μας είπε ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον μπροστινό χώρο. Θα το ανακαινήσει και θα μας δώσει ανακαινισμένο μόνο το αμφιθέατρο πίσω. Ναι. Έτσι. Του είπα κι εγώ ότι μόνο το αμφιθέατρο πίσω δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί δεν μας βολεύει. Θέλουμε και το χώρο μπροστά. Για το χώρο μπροστά ήταν ανένδοτος. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης σου λέει: εγώ το θέλω αυτό το χώρο, εσύ τι μπορείς να κάνεις δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε. Με βάση. Ναι, αυτό άμα το κάνει αναγωγή κανείς και σε μια άλλη ιδιωτική έτσι, κατοικία ή επιχείρηση. Τίθεται και θέμα χρησικτησίας. Τίθεται και θέμα χρησικτησίας και το πώς έγινε η αλλαγή και η παραχώρηση στη Μητρόπολη. Ακούστηκαν πολλά τώρα, νομίζω ότι. Και τώρα γιατί σηκώθηκαν υψώθηκαν τα λάβαρα της Επανάστασης, κύριε Καμπουρίδη. Και όλοι ήξερα. Για μένα είναι κατανόητα όλα αυτά, έτσι. Μάλιστα. Καταρχήν γιατί νομικά, εγώ είμαι πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια. Νομικά το έχω ψάξει από όλες τις μεριές, σας διαβεβαιώ. Και με πολλούς δικηγόρους και εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε και μπορούσαμε. Αν κάποιοι θέλαν να κάνουν, το 2003 ήταν η χρονιά για να κάνουν. Τότε, αν θυμάμαι καλά, κάνανε Γενική Συνέλευση και ΔΣ και αποφασίσαμε να κάνουν τίποτα. Τώρα αυτή η επανάσταση για ποιο λόγο γίνεται δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά σας λέω. Νομικά δεν πατάει πουθενά και δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως. Από την άλλη, οι εναλλακτικές που προτείνουν είναι για γέλια. Έτσι. Το να πούμε να πας στον Μητροπολίτη και να του πεις θα μου ανακαινήσεις, ξέρω εγώ, στον Άγιο Ιωάννη την αίθουσα που μας παραχώρησε, δώσε ένα σωρό λεφτά. Θα κάτσουμε 3-4 χρόνια και μετά θα μας ανακαινήσεις και όλη τη στέγη και θα την πάρουμε όπως είναι. Νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο ιδιοκτήτης δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει το μπροστά χώρο τον θέλει για που για να ανεβαίνει πάνω. Έτσι. Καλώς κακώς αυτή είναι η βούλησή του, δικό του είναι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όλα τα άλλα είναι του περισσού, δεν ξέρω γιατί γίνονται. Ή αυτό το να μείνουμε πάση θυσία εκεί. Μα αν μείνουμε εκεί, αν καταφέρουμε και μείνουμε εκεί όπως λένε, είναι δεδομένο ότι ο Μητροπολίτης δεν θα ρίξει δεκάρα μέσα, θα καταρρεύσει αυτό το κτίριο. Πώς να το πω αλλιώς, δηλαδή, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν καταλαβαίνω προς τι όλη αυτή η επανάσταση. Μάλιστα. Όλη αυτή η επαναστατική γυμναστική κάνουμε. Δεν σκέφτεται κανείς το αύριο της στέγης. Εγώ σας λέω ότι καταφέρνουν όλοι αυτοί και πάνε στον Μητροπολίτη και μας λέει: μείνετε μέσα όσο θέλετε. Εγώ, όταν λήξει το συμβόλαιό σας, θα σας βγάλω έξω χωρίς καμία εναλλακτική. Τι θα λένε τότε, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα λένε, πού θα βρεθεί η στέγη τότε,